άλλος στο επιτελείο της Eurobank με την πρόταση Σάλα για την εργασία. Στο Limit Up μετοχές, έτοιμος και τρίτος παίκτης. Οι μισοί Έλληνες με ένα κινητό τηλέφωνο στην τσέπη. Μεγάλες οι προοπτικές, τρομερός ο ανταγωνισμός. Η Unifon μπαίνει στις Σοφοκλέους. Φουντώνει η ναυμαχία για τις άδειες σκοπιμότητας στο Αιγαίο. Οι ακτοπλόοι ξεσπαθώνουν. Αποκλειστικό. Έρχονται στην Ελλάδα οι ξένοι θεσμικοί. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, συζήτηση με κορυφαίο παράγοντα του Διεθνούς Τραπεζικού Συστήματος. Στο στούντιο του Sky, ο πρόεδρος των Λαϊκών Τραπεζών της Γαλλίας. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα. Εντυπωσιακή όθηση δίνει από το πρωί στη συνεδρία του χρηματιστηρίου ο τραπεζικός κλάδος που κινείται από το Σάββατο στην εφορία της πρότασης Σάλα για τη συγχώνευση με την Τράπεζα Εργασίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα στη συνέχεια, να δούμε όμως πρώτα ποιες τάσεις επικρατούν αυτή την ώρα στην αγορά. Βλέπετε κι εσείς ότι ο γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο της τάξης του 4,1%. Βρίσκεται στις 4.326 μονάδες και πλησιάζει πολύ κοντά στις 4.400 και στις 4.500 που κάποιοι εκτιμούσαν ότι θα γινόταν αργότερα. Ο δείκτης των τραπεζών σημειώνει άνοδο 5,45% και φυσικά αυτός οφείλεται κατά κύριο λόγο για τη μεγάλη άνοδο. Έχουμε τις μετοχές που κινούνται ανωδικά τουλάχιστον στον τραπεζικό χώρο, είναι η Εμπορική και η Γενική Τράπεζα που είναι συν 8%, συν 8% πριν από λίγο ήταν και η Eurobank, η Εργασία συν 8% ενώ 6% η Πειραιώς, Μαθρά 4%. Η αξία των συναλλαγών είναι στα 121 δισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή περίπου 30 δισεκατομμύρια δραχμές περισσότερα από όσα ήταν την Παρασκευή την ίδια ώρα. Ο δείκτης των συμμετοχών επίσης σημειώνει άνοδο 6,17%. Οι ασφάλειες 1,85%, οι επενδύσεις 5,20% και οι κατασκευές 3,07% άνοδο. Στη νομική βάση της αντιπροσφοράς Σάλα επικεντρώνεται προς το παρόν η αντίδραση της Eurobank. Το θρίλερ για την εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας κλιμακώνεται και η αισιοδοξία είναι προς το παρόν διάχυτη στον όμιλο Πειραιώς, Χίος και Μακεδονίας Τράκης, με τα στελέχη του να θεωρούν αχτύπητη τη λύση συγχώνευσης που ουσιαστικά ανεβάζει την τιμή της μετοχής της εργασίας στις 54.000 δραχμές, με την έκδοση όμως νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αν η Eurobank χάσει αυτή τη μάχη, απειλείται με περιθωριοποίηση σε μια εποχή που δίνει τη μάχη ενός δυναμικότατου προφίλ στην ελληνική τραπεζική αγορά και θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τις προθέσεις της με κάθε μέσο. Τίποτα πάντως δεν αποκλείει και την είσοδο τρίτου παίχτη. Να δούμε τις λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Νέες διαστάσεις παίρνει το τραπεζικό θρίλερ για την διεκδίκηση της Τράπεζας Εργασίας μετά την ευνηδιαστική αντιπροσφορά του ομίλου Πειραιώς Χίος Μακεδονίας Τράκης. Η από καιρού φημολογούμενη αντεπίθεση του ομίλου Σάλα επιβεβαιώθηκε το Σάββατο, κατά μια όχι και τόσο ασυνήθιστη πρακτική, σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες εχθρικές προτάσεις εξαγοράς. Η Τράπεζα λοιπόν Πειραιώς περνάει στην αντεπίθεση ενάντια στον όμιλο Λάτσι, για τη διεκδίκηση βεβαίως της Τράπεζας Εργασίας, που πρόκειται για μία από τις καλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, θα προτείνει στους μετόχους της Εργασίας να ανταλλάξουν τις μετοχές με μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και θα τους δώσει τρεις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς συν 10.000 δραχμές για μία μετοχή της Τράπεζας Εργασίας. Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είχε φροντίσει να κρύψει τις ακριβείς προθέσεις του, ωστόσο δεν έκρυφε για λόγους σκοπιμότητας ότι θα έπρεπε να λογίζεται ως λευκός υπότης που θα ερχόταν σε ανύποπτη στιγμή για να διεισδύσει επιθετικά ανάμεσα στην Eurobank και την Τράπεζα Εργασίας. Οι πληροφορίες πύκνωναν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς πάντως να μπορούν να επιβεβαιωθούν. Τράπεζες άνοδος 0,68% και αυτό οφείλεται φυσικά στις πληροφορίες, στις φήμες, όπως θέλετε πάρτε το, για τον όμιλο Πειραιώς, ίσως να είναι αυτός ο λευκός υπότης, δηλαδή να κάνει την πρόταση για την Τράπεζα Εργασίας, την επόμενη, την άλλη πρόταση για την Τράπεζα Εργασίας ή να κρύβει κάποια έκπληξη. Τον περιμένει η αγορά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η νέα εξέλιξη αναδεικνύει σε πρωταγωνιστές τους μικρομετόχους και προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επίμαχη έκτακτη συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Εργασίας που θα κληθούν να λάβουν και την οριστική απόφαση στις 26 Ιουλίου. Μέχρι τότε είναι πολύ πιθανόν η Eurobank να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση, επιχειρώντας να υπερασπιστεί το επιθετικό προφίλ που μέχρι στιγμής έχει επιτύχει να διαμορφώσει και να αποφύγει την περιθωριοποίηση στην συνείδηση του επενδυτικού κοινού. Τίποτα δεν αποκλείει τέλος την εμφάνιση και τρίτου παίκτη. Κάποιες πληροφορίες κυκλοφορούν ήδη από την περασμένη εβδομάδα και αναφέρουν ότι η Εθνική δεν θα παραμείνει άπραγη στη μάχη των οικονομιών κλίμακας και στο μεγάλο χώρο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων στο τραπεζικό κλάδο. Αυτά σας λέγαμε την Παρασκευή το μεσημέρι, ότι ο λευκός υπότης, ο επόμενος παίκτης που θα έκανε την καλύτερη προσφορά ήταν ο όμιλος Σάλα. Να δούμε όμως και πάλι πώς
κινείται αυτή η καυτή συνεδρία, η σημερινή, η πρώτη της εβδομάδας. Ο γενικός δείκτης, όπως βλέπετε και εσείς, άνοδο 4,33%, ποσοστό που είχε να το δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μετά, λίγο πριν και μετά τις ευρωεκλογές. 124 δισεκατομμύρια δραχμές, και αυτό οφείλεται, όπως σας ξαναείπαμε, στο 5,4% άνοδο του δείκτη των τραπεζών, το 4,91% άνοδο του δείκτη των 20 επιλεγμένων μετοχών που βλέπουν και οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδας, όπου κρίνεται συγχώνευση με την Εγνατία Τράπεζα γνωστών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης εταιρείας Ξυλεμπορία. Τις πληροφορίες έχει ο Ανέστης Ντόκας, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανέστη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα στις 18:30 θα συγκληθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Ξυλεμπορία, η οποία πρόκειται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ποσό πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Sky αναφέρουν ότι τα έσοδα από αυτή την αύξηση, Γιάννη, θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της παραγωγής δραστηριότητας της εταιρείας σε χώρα των Βαλκανίων και ειδικότερα στη Ρουμανία, όπου πιθανότητα να προχωρήσει και σε δημιουργία παραγωγικής μονάδας. Στη συνέλευση επίσης θα αναφερθεί ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κ. Καπράλος, στην πορεία των αποτελεσμάτων του πρώτου εξάμεινου του 1999, στην οποία η εταιρεία εμφανίζει σημαντική αύξηση των εσόδων της, ενώ αναμένεται να αναφερθεί γενικότερα και στην πορεία του κλάδου, ο οποίος, από ό,τι έχει πει ο κ. Καπράλος, πρόκειται να σημειώσει σημαντική άνοδο εξαιτίας των έργων που θα γίνουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς επίσης και για την αύξηση που θα παρατηρηθεί από τα έργα που θα γίνουν στις Βαλκανικές χώρες. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, τις εξαιρετικές προοπτικές που παρουσιάζει η αγορά κινητής τηλεφωνίας. Δείχνει η εκτίμηση ότι ο μισός ελληνικός πληθυσμός θα έχει μια τέτοια συσκευή μέχρι το 2001. Ο ανταγωνισμός έχει γίνει οξύτατος και το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει Panafon. Ακολουθούν οι Telestet και η θηγατρική κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ, η Cosmote. Να δούμε περισσότερα για τα μεγέθη της αγοράς με αφορμή την εισαγωγή της Unifon στο χρηματιστήριο. Περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας θα διαθέτει κινητό τηλέφωνο το 2001. Αυτό, αλλά και άλλα σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας, προκύπτουν από πρόσφατη μελέτη που εκπώνησε η εταιρεία Unifon με αφορμή την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Σε ό,τι αφορά την αξία της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, παρουσιάζει μια σταθερή άνοδο. Έτσι, από 175 δισεκατομμύρια δραχμές το 1996, έφτασε στα 265 δισεκατομμύρια δραχμές το 1997, ενώ το 1998 έκλεισε με 350 δισεκατομμύρια δραχμές. Τη χρονιά αυτή, ο τζίρος της κινητής τηλεφωνίας άρχισε να αποτελεί πλέον ένα μετρήσιμο μέγεθος, δεδομένου ότι έφτασε το 1% του ΕΕΠ. Για το 1999 η πρόβλεψη είναι να φτάσει ο τζίρος της κινητής τηλεφωνίας τα 400 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ για το 2000 τα 440 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό των ελληνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Panafon, ο αριθμός συνδρομητών στις 31 Τρίτου του 1999 ήταν 1.191.000 για την Panafon, 797.000 για την Telestet και 426.000 για την Cosmote. Με βάση τον αριθμό συνδρομητών, η Panafon καταλαμβάνει μερίδιο στην αγορά 49%, η Telestet 33% και η Cosmote 18%. Σχετικά με τον κύκλο εργασιών για το 1998, η Panafon κατέχει μερίδιο της τάξης του 58% με 190 δισεκατομμύρια δραχμές, η Telestet 37% με 119 δισεκατομμύρια δραχμές και η Cosmote 5% με 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Φουντώνει η ναυμαχία στο Αιγαίο, με τον πρόεδρο των επιχειρήσεων Αττικής να δηλώνει ανοιχτά την αντίθεσή του προς το σημερινό καθεστώς και τη χορήγηση άδειών σκοπιμότητας. Ήδη πολλοί ακτοπλόοι έχουν προσφύγει για το θέμα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Να δούμε περισσότερο στο βίντεο που ακολουθεί. Στο καυτό θέμα αδειών σκοπιμότητας, που ξεκίνησε με την περιβόητη σύγκρουση των Ελλήνων ακτοπλών με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την Νομοδοτική Επιτροπή της περασμένης Άνοιξης, επανήλθε ο πρόεδρος των επιχειρήσεων Αττικής, κ. Παναγόπουλος, με συνέντευξή του στη σημερινή ημερησία. Ήδη από καιρό οι Έλληνες ακτοπλόοι που έχουν προβεί σε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις εν ώψη της άρσης του καποτάζ είχαν ξεκινήσει κυριολεκτικά μια ναυμαχία για τη διεκδίκηση γραμμών φιλέτου στο Αιγαίο, με στόχο να εδραιώσουν κοντικές θέσεις στο επερχόμενο οξύτατο ανταγωνισμό. Έτσι, μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες όπως η Goodos Lines και η Νομικός έδειξαν από νωρίς τις προθέσεις τους να θέσουν υπό ευθεία αμφισβήτηση το σημερινό καθεστώς αδειών για τη χορήγηση σκοπιμότητας. Ο κύριος Περικλής Παναγόπουλος επισημαίνει ότι επιβάλλεται η απελευθέρωση της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή και των νησιωτικών περιοχών.
Τονίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο και να θεσπιστεί επίναυλος προς τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις κερδοφόρες γραμμές ώστε να χρηματοδοτούνται οι άγονες. Οι Έλληνες ακτοπλόοι έχουν προσφύγει στις Βρυξέλλες, θεωρώντας ότι βλάπτονται σοβαρά τα συμφέροντά τους με το σημερινό καθεστώς χορήγησης αδειών σκοπιμότητας. Αλλά και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Οι ίδιοι αξιωματούχοι του Υπουργείου έχουν εκφράσει την έμεση υποστήριξη προς την απελευθέρωση της αγοράς και προς το παρόν ακολουθείται το νέο νομικό πλαίσιο και οι όροι που θα το συνθέτουν. Όπως βλέπετε και εσείς στο κάτω μέρος της οθόνης σας, ο γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο 4,38%. Γι' αυτό αξίζει να ρίξουμε μια ακόμη ματιά σε αυτή την καυτή συνεδρίαση. Οι τράπεζες σημειώνουν άνοδο 5,48% και αυτές φυσικά είναι που σέρνουν το χορό της ανόδου 128-129 δισεκατομμύρια δραχμές αυτή την ώρα. Θα καταλάβετε το τι συμβαίνει σήμερα, πού στρέφονται δηλαδή οι τάσεις, εάν σας πω ποιες μετοχές είναι στο Limit Up και ποιες στο Limit Down. Στο Limit Up είναι Παπαστράτος, Edva Leasing, Γερική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα. Είναι μετοχές δηλαδή οι λεγόμενες blue chip, τα βαριά χαρτιά. Ενώ Τεχνική Ολυμπιακή, Βιοσόλ, Τεχνοδομία, Τικά, Εμπορικός Δεσμός και Μοχλός είναι οι μετοχές που σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση, αυτές για τις οποίες ασχολήθηκαν και οι δικαστικές αρχές. Βαρόμετρο για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου και για όλη την ελληνική οικονομία είναι το αν έρχονται ή φεύγουν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές. Συχνά οι συζητήσεις έχουν αφηρημένο χαρακτήρα και μας διαφεύγει πως πίσω από τους λεγόμενους ξένους θεσμικούς κρύβεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που διαχειρίζεται μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια και αποφασίζει αν συμφέρει να επενδυθούν στην ελληνική αγορά ή όχι. Θα συζητήσουμε σήμερα για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, με ένα σημαντικό παράγοντα από το διεθνή πιστωτικό χώρο, έναν πραγματικό θεσμικό επενδυτή, τον πρόεδρο των Λαϊκών Τραπεζών της Γαλλίας. Στη συζήτηση θα μας βοηθήσει και ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Κύριε Λιουνιάρ, καλώς ήρθατε στο Sky και στην εκπομπή Οικονομία σήμερα. Καλωσορίζω επίσης και το διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Δημήτρη Γερμίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτη ερώτηση. Έρχεστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως επενδυτής, ως θεσμικός επενδυτής και ποιος σας έπεισε γι' αυτό, τι σας έπεισε. Non, ce n'est pas la première fois. La première fois que je suis venu en Grèce, c'était au mois d'octobre, avec des investisseurs français pour venir découvrir le marché financier grec, parce que nous avions effectivement, grâce à M. Germidis, déjà des relations antérieures. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Είχα ξαναέρθει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο με άλλους ξένους επενδυτές, επειδή γνώριζα τον κύριο Γερμίδη και μας είχε μιλήσει για την αγορά της Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση μας βοηθάει και διερμηνέας. Να πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι αυτό το προϊόν που αποφασίσατε να κάνετε σήμερα και να προσφέρετε στους Έλληνες επενδυτές? Qu'est-ce que vous avez décidé d'offrir aux investisseurs grecs? Alors, notre première réflexion, c'était de dire il faut créer un fonds commun de placement investi sur les valeurs grecques dans la mesure où la Grèce souhaitait rentrer dans l'Euroland et avait toutes les possibilités avant 2001 de vouloir rentrer dans l'Euroland. Dans la mesure où ça ne s'est pas fait, nous avons retardé un peu la création de ce fonds pour le lancer depuis un mois. Ήρθαμε για να επενδύσουμε στην Ελλάδα γιατί ξέραμε ότι η Ελλάδα επιθυμούσε να μπει στη ζώνη του ευρώ, αλλά επειδή καθυστέρησε αυτή η εισαγωγή στη ζώνη του ευρώ, αποφασίσαμε να επενδύσουμε τώρα. Άρα θα πρέπει να μας πείτε, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους επενδυτές και τους τηλεθεατές, πώς βλέπετε την πορεία της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα. Donc, pourriez nous dire comment vous voyez l'évolution de l'économie grecque à partir de maintenant? C'est-à-dire, comme effectivement au mois d'octobre, nous étions déjà convaincus que l'économie grecque était sur la voie du redressement, et aujourd'hui nous en sommes d'autant plus convaincus que nous avons commencé à investir sur le marché grec déjà depuis un mois, et que les années qui viennent vont confirmer le redressement de l'économie grecque, avec plusieurs raisons, la baisse des taux d'intérêt grâce à la baisse de l'inflation, et également le phénomène des Jeux Olympiques, et toute la convergence qui va bénéficier aux partenaires de l'Euroland. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την είχαμε παρατηρήσει από τον Οκτώβριο. Εδώ και ένα μήνα έχουμε αρχίσει να επενδύουμε στην ελληνική οικονομία και βλέπουμε ότι με την πτώση των επιτοκίων και την πτώση του πληθωρισμού η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Μάλιστα. Θα κάνετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο
στο οποίο περίπου το 70% θα είναι επενδυμένο σε ελληνικές μετοχές. Το υπόλοιπο 30% σε άλλες μετοχές, αν θέλετε μας λέτε σε ποια χρηματιστήρια και σε τι μετοχές. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε στο ελληνικό χρηματιστήριο ποιους κλάδους ή ποιες μετοχές ενδεχομένως, αν μπορείτε να μας πείτε, θα επιλέξετε. Vous allez faire une SICAV qui vous allez investir à 70% sur des actions grecques et à 30% sur des autres actions. Si vous voulez, vous pouvez nous les citer. Et il faut également donner quelques explications sur quel type de valeur grecque vous placez. Oui. Alors effectivement, notre fonds s'appelle Méditerranée Développement. Le mot développement est un mot important puisque nous croyons au bassin méditerranéen. Et la part de la Grèce représentera au minimum 60% du fonds. Les autres... Τα αμοιβαία κεφάλαια που θα επενδύσουμε λέγονται μεσογειακή ανάπτυξη και θέλω να τονίσω τη λέξη ανάπτυξη και θα επενδύσουμε το λιγότερο 60% στην Ελλάδα. Μάλιστα. Les autres pays seront donc la possibilité d'investir sur la Turquie, sur le Maroc, sur l'Égypte, sur la Tunisie, pourquoi pas Malte et Israël. Και οι άλλες χώρες θα είναι η Τουρκία, η Τουνησία, σε όλη τη Μεσόγειο, το Μαρόκο και, Μάλτα. Και αργότερα η Μάλτα και ίσως το Ισραήλ. Η επόμενη ερώτηση είναι για τον κύριο Γερμίδη. Εσείς κύριε Γερμίδη νομίζω ότι κάνετε καλή δουλειά, φέρνετε από το εξωτερικό θεσμικούς επενδυτές. Πέστε μου, πώς πείσατε τον κύριο Λιουνάρ να έρθει στην Ελλάδα, τι του τάξατε? Δεν του τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ήρθε με τους θεσμικούς τους πέρυσι τον Οκτώβριο και τους παρουσιάσαμε την ελληνική οικονομία. Καλέσαμε Έλληνες, τον υποδιοικητή τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και επιχειρηματίες, να τους παρουσιάσουν και τις επιχειρήσεις τους και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως, εγώ είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους και η γνωριμία μας με την τράπεζα, την Ένωση Λαϊκών Τραπεζών, είναι εδώ και 15-20 χρόνια και περιμέναν να σιγουρευτούν ότι η πορεία προς την ΟΝΕ είναι αμετάκλητη. Επίστησαν για αυτό το πράγμα και ήδη το αμοιβαίο αυτό, στο αμοιβαίο αυτό έχουν επενδυθεί οι δύο πρώτες φέτες, αν μου επιτρέπετε, που είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και ο στόχος είναι να φτάσουμε στο τέλος του έτους τα 125 με 150 εκατομμύρια δολάρια. Με ελληνικές μετοχές 60-70%, θα με επιτρέψετε να απαντήσω σε κάτι που δεν απήντησε προηγουμένως. Η κλάδη είναι τα 50-60% θα είναι του δείκτη, του ελληνικού δείκτη, δηλαδή τα blue chips. Με την ευκαιρία πρόλαβαν στην πρώτη φέτα και αγόρασαν πολλές τράπεζες Πειραιώς και σήμερα δικαιώνονται. Και τα υπόλοιπα θα είναι μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, αυτά που κάνουν την ευτυχία των Ελλήνων επενδυτών. Θέλουμε και αυτούς να τους κάνουμε να συμμετέχουν σε αυτή την υπεραξία. Άρα δηλαδή σε όλο το ελληνικό χρηματιστήριο. Να τελειώσουμε με αυτή την είδηση. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή σας επιτυχία. Να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε κι εσείς άνοδο 4,39% με τις τράπεζες να συνεχίζουν να σημειώνουν άνοδο 5,52% και φυσικά σήμερα η μέρα των blue chips αλλά και όλων των υπολείπων μετοχών. Καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται εντυπωσιακά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Sky στο δελτίο των 1:30 με την Αλεξάνδρα Καμπελετζή. Καλό σας απόγευμα.